Κον τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλή σήμερα. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε με την ακρίβεια. Μόνο στον καφέ εντοπίζει και στο ηλεκτρικό ρεύμα η κυβέρνηση το πρόβλημα με τις ανατιμήσεις. Και τι θα κάνει για τα υπόλοιπα? Πρώτα απ' όλα αξιολογούμε και παρακολουθούμε κάθε μήνα την πορεία της ακρίβειας, όπως λέτε, ή της αύξησης κάποιων τιμών, όπως αυτές αποτυπώνονται και στον δείκτη, το μόνο ασφαλή δείκτη που υπάρχει παγκοσμίως, στον πληθωρισμό. Πράγματι, υπάρχει μια ενίσχυση του πληθωρισμού, αλλά εξακολουθεί με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία να είναι κάτω από το 2%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος υπερβαίνει το 3% και σε κάποιες χώρες έχει πάει ψηλότερα. Άρα, είναι ένα στοιχείο προς αξιολόγηση. Το ερώτημα είναι να κάνει σωστή διάγνωση του προβλήματος και σωστή αντιμετώπιση αυτού. Η διάγνωση του προβλήματος νομίζω ότι είναι σαφή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οφείλεται στην ταχύτερη ανάκαμψη σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις των ευρωπαϊκών οικονομιών, άρα είναι εξωγενής. Έχει να κάνει με την ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση όταν η προσφορά δεν έχει ανέλθει σε αντίστοιχα επίπεδα. Άρα από τη μία πλευρά έχουμε αυξημένη ζήτηση κυρίως για αγαθά και σε μικρότερο βαθμό για υπηρεσίες, και από την άλλη δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως από το σοκ της πανδημίας η πλευρά της προσφοράς, δηλαδή παραγωγή και μεταφορές. Οι σημερινές εκτιμήσεις είναι ότι το πρόβλημα θα είναι παροδικό. Και αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω με βάση και τις συζητήσεις που έγιναν την Παρασκευή και το Σάββατο στο Eurogroup και το ECOFIN, παρουσία και τις Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες. Πάντως, κύριε Υπουργέ, οι τιμές εύκολα ανεβαίνουν και δύσκολα κατεβαίνουν. Και αυτό, το ξέρετε, είναι διαχρονική διαπίστωση. Και όταν πάει, αυτό... κύριε Υπουργέ, όταν πάει κανείς στο σούπερ μάρκετ τώρα ή μετά από λίγο καιρό και δει τις τιμές αυξημένες, βγαίνοντας δεν θα πει καλεστεί το ECOFIN ότι έκανε την εκτίμηση, η οποία εντάξει, καλά ακούγεται, αλλά πρακτικά τι αντίκρισμα θα έχει αυτό? Και όταν μάλιστα ο Υπουργός Ανάπτυξης, να απαντήσετε συνολικά, όταν ρωτήθηκε για την αύξηση και μετά άρχισε να το μαζεύει, είχε πει ότι η αγορά αυτορυθμίζεται. Δεν είναι έτσι? Λοιπόν, καταρχήν επαναλαμβάνω και το υποστηρίζω πάντα αυτό, πρέπει να κάνουμε σωστή διάγνωση του προβλήματος, ώστε τα μέτρα τα οποία θα λάβουμε να είναι τα σωστά και στη χρονική τους διάσταση. Γι' αυτό και έκανα την εισαγωγή. Με τα δεδομένα συνεπώς τα σημερινά και με την διάγνωση του προβλήματος, η κυβέρνηση ήρθε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός να ανακοινώσει συγκεκριμένη δέσμη μέτρων. Πρώτον, όχι μόνο με παροδικά χαρακτηριστικά, αλλά με μόνιμα χαρακτηριστικά, βελτίωση, περαιτέρω βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Άρα, με μια σειρά πρωτοβουλειών που ήδη έχουμε αναλάβει, ήδη το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη έχει αυξηθεί κατά 5% το πρώτο τρίμηνο του 2021. Εκτιμούμε με τις περαιτέρω παρεμβάσεις, με στοχευμένα μέτρα όπως είναι χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες, θα βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη για να μπορέσει να αντέξει στο όποιο κύμα ακρίβειας που εκεί στο επόμενο πληθυσμό. Το κύμα ακρίβειας, πώς θα το ελέγξετε? Αν μου επιτρέπετε, μισό λεπτό. Δεν έχω ολοκληρώσει γι' αυτό. Δεύτερον, αυστηρός έλεγχος του ανταγωνισμού και εφαρμογή του νομικού πλαισίου περί εσχροκέρδειας. Επιβεβαιώνω ότι στην Ελλάδα οι τιμές εύκολα αυξάνουν, αλλά δύσκολα αποκλιμακώνονται. Και εδώ έχουν αναλυθεί, θα αναλυθούν και θα επικαιροποιηθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση από το αρμόδιο Υπουργείο και την ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισμού. Και τρίτον, κρατική στήριξη απέναντι σε ανατιμήσεις, οι οποίες επηρεάζουν ευθέως τα οικονομικά κάθε ελληνικού σπιτιού. Και εδώ αναφέρομαι πρώτα απ' όλα στις αυξήσεις τιμές του ρεύματος, όπου αναλαμβάνουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Άρα βλέπετε ότι με την ορθή διάγνωση του προβλήματος κινούμαστε καταρχήν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είδατε ότι ο Πρωθυπουργός άφησε περιθώρια και για την επόμενη χρονιά, καταρχήν σε βάθος 3 μηνών, με στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, με αυστηρούς ελέγχους και με κρατική στήριξη απέναντι σε ανατιμήσεις. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να θέσουμε ένα-δυο συγκεκριμένα ερωτήματα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Για παράδειγμα, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλά για την επιστρεπταία προκαταβολή και για το πώς θα κλιμακωθεί η μείωση της επιστροφής της από τις επιχειρήσεις. Δεν ακούσαμε όμως κάτι για τα χρέη που δημιουργήθηκαν στον καιρό της πανδημίας, σε αυτούς τους 18 μήνες. Τι θα γίνει με αυτά? Πρώτα απ' όλα ακούσατε για την επιστρεπταία προκαταβολή, αλλά σήμερα σε λίγη ώρα θα αναπτύξουμε ακριβώς το πώς αυτό θα αποτυπωθεί για την κάθε ελληνική επιχείρηση που έχει γίνει αποδέκτης επιστρεπτάς προκαταβολής. Το συμπέρασμα θα σας πω, ότι σε αντιδιαστολή με τι ίσχυε μέχρι σήμερα, όπου για τις επιστρεπτές 1 έως 3 επιστρέφονταν το 50%,
έως το 100% ανάλογα από τη μείωση του, του τζίρου. Και για όλες οι επιχειρήσεις από 4 μέχρι την 7 επιστρέφονταν το 50%, πλέον το 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το 1 τέταρτο, περίπου το 40% το 1 τρίτο και μόλις το 33% θα επιστρέψουν το 50%. Ουσιώδης πρωτοβουλία, η οποία έχει και ένα σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, αυτό εκτιμάται στα 660 εκατομμύρια φέτος, προκειμένου να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα. Όντως, δεν ακούσατε κάτι για τα χρέη της πανδημίας, γιατί έχουμε υλοποιήσει τη συγκεκριμένη πολιτική. Την πολιτική που είχαμε δεσμευτεί την έχουμε νομοθετήσει. Είναι οι 72 δόσεις και η σχετική πλατφόρμα θα ανοίξει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζω ότι αυτό αφορά όλα τα χρέη της πανδημίας από τον Μάρτιο του 20 μέχρι τον Ιούλιο του 21 όταν και νομοθετήσαμε. Δεν καλύπτουμε συνεπώς απλώς κάποιους μήνες, ούτε μεταθέτουμε το πρόβλημα στο μέλλον για 24 δόσεις ή 48, αλλά κάνουμε μια γενναία ρύθμιση μέχρι 72 δόσεις για τα χρέη που δημιουργήθηκαν μέσα στην περίοδο του κορονοϊού. Κύριε Σταϊκούρα, υπάρχουν δεκάδες ερωτήματα από ακροατές μας για το φόρο, τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Μας λένε εδώ από την Κέρκυρα, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Δράμα, τις Σέρες, στις Κυκλάδες, ότι έχουμε την αμόλυβδη 1,80 ή ακόμα και 2 ευρώ πήγε το λίτρο στις Κυκλάδες το καλοκαίρι. Μπήκε ο φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης από ό,τι θυμάμαι, για να αντιμετωπιστεί το θέμα της λαθρεμπορίας. Και αυτό δεν αντιμετωπίστηκε και ο φόρος έμεινε. Και έχουμε τον ακριβότερο στην Ευρώπη, αν εξαιρέσει κανείς την Ολλανδία, όπως μας ενημερώνει ένας ακροατής. Αν αντιλαμβάνομαι καλά, μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού και τη συνέντευξη τύπου χθες, η κοινή συνισταμένη των δημοσιογράφων, των μέσων ενημέρωσης, είναι ότι ήταν ένα γενναιόδωρο πακέτο, με βάση βεβαίως και τις αντοχές της οικονομίας. Από τα δύο ερωτήματα που μου θέσατε, μας προτείνετε ένα ακόμα πιο γενναιόδωρο. Σας λέω ότι δεν υπάρχουν οι δυνατότητες σήμερα και πρέπει το κάθε βήμα να είναι πάρα πολύ προσεκτικό. Άρα, αυτά που ανακοινώσαμε, τα 25 συγκεκριμένα μέτρα, είναι απολύτως ρεαλιστικά, απολύτως εφικτά και καλύπτουν το σύνολο της κοινωνίας, ιδιαίτερα τη μεσαία τάξη. Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής να είμαι στη θέση να σας πω και ακόμα περισσότερες μειώσεις φόρων και ακόμα πιο γενναιόδωρες ρυθμίσεις οφειλών, αλλά αυτές είναι οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Πάντως, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αφορά ποιος το σύνολο του πληθυσμού. Ίσως είναι ένα από τους λίγους φόρους που αφορά το σύνολο του πληθυσμού, αλλά βασικώς μένουμε ότι δεν μπορείτε να το κάνετε σε αυτή τη φάση. Υπάρχει και ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό κόστος, το οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο, αποσύροντας κάποια άλλα μέτρα. Αντώνη, όμως, για παράδειγμα, και οι επιστρέψεις προκαταβολές αφορούν το ίδιο κομμάτι της κοινωνίας. Αντώνη, να μην ξεχάσουμε, εσύ μου το θύμισες πριν, παροχές, τις γονικές, ναι, παροχές. Κάντε μας την εξής διευκρίνηση, γιατί από το πολύ δεν το έχω εγώ τουλάχιστον καταλάβει. Αφορά τα 800 χιλιάρικα συνολικά την οικογένεια ή σύζυγο, κάθε παιδί ή κάθε παιδί. Θα το ακούσετε σε λίγο. Αφορά τους συζύγους, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια και γονείς. Και το όριο αυτό αφορά και την ακίνητη περιουσία και την κινητή περιουσία. Σε λίγο, ο αρμόδιος συνολικά, υπουργός, δηλαδή, ένα λεπτό. Να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, είναι κρίσιμο θέμα, αν τα 800 χιλιάρικα, παράδειγμα λέω τώρα, αν έχω ένα παιδί είναι 800 χιλιάρικα και αν έχω τέσσερα παιδιά είναι πάλι 800 χιλιάρικα. Θα μου επιτρέψετε, επειδή έχει γίνει μια κατανομή αρμοδιοτήτων στην παρουσίαση που θα γίνει στις 12 η ώρα, σε πολύ λίγο ο αρμόδιος υπουργός θα τοποθετηθεί. Πάμε να δούμε, θα αναμείνουμε λοιπόν, αν και δεν νομίζω τώρα ότι ήταν σπάτε κανένα μεγάλο απόρριτο, αν μας το πείτε. Εγώ δεν είναι απόρριτο, ήδη σας έχω πει και προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο αναλυτικός. Έρχομαι, κύριε Υπουργέ, στη συνολική εικόνα της οικονομίας. Η εικόνα που εμφανίστηκε στο δεύτερο τρίμηνο είναι μια εικόνα που ελπίζεται ότι θα αντέξει, να το πω έτσι, αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης και στο τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο. Και πόσο σας ανησυχούν οι μεταλλάξεις του κορονοϊού και το ενδεχόμενο να έχουμε και πάλι πλήγματα στην οικονομική δραστηριότητα εκ της πανδημίας. Νομίζω ότι είναι μια ασφαλής εκτίμηση αυτή την οποία παρέδωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών στον κύριο Πρωθυπουργό. Το 5,9. Ακριβώς. Για να ανακοινωθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή εδράζεται στην ανακοίνωση των στοιχείων για το δεύτερο τρίμηνο του 2021, καθώς και σε πρόδρομους δείκτες της οικονομίας που έχουμε για το τρίτο τρίμηνο του έτους, δηλαδή για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και λίγες μέρες Σεπτεμβρίου, όπως για παράδειγμα είναι οι τουριστικές αφίξεις,
που ήδη φαίνεται να έχουμε καλύψει περίπου το 75% του 2019. Όπως είναι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που το μήνα Αύγουστο ήταν αυξημένες κατά 36% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Άρα, σας λέω ενδεικτικά δύο πρόδρομους δείκτες οικονομίας, θα μπορούσα να σας προσθέσω και το οικονομικό κλίμα, τη βιομηχανική παραγωγή, που δεν ενσωματώνονται στο δεύτερο τρίμηνο, άρα κάνουν αρκετά ασφαλή, ρεαλιστική και πιθανό να αποδειχθεί στο τέλος και πάλι συντηρητική την εκτίμηση του 5,9%. Με υψηλούς αριθμούς οικονομικής μεγέθυνσης θα συνεχίσουμε και το 2022, το 2023, το 2024 και τα επόμενα χρόνια. Το πόσο ακριβώς θα είναι το 2022 θα έχουμε μια καλύτερη αποτύπωση στο προσχέδιο του προϋπολογισμού την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου. Κύριε Σταϊκούρα, και ο κύριος Πρωθυπουργός και εσείς τώρα λέτε ότι το πακέτο αφορά κατά κανόνα το σύνολο της κοινωνίας. Και δεν μπορείτε να πείτε σε παραπάνω σε επιμέρους φόρους κλπ. Να σας ρωτήσω το εξής. Στις ασφαλιστικές εισφορές, πράγματι έχει μείωση των εργοδικών εισφορών 3,5%. Είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Δεν μπορούσε να γίνει και εκεί μια ακόμα μείωση για να βοηθούσε και την απασχόληση? Και αν θα γίνει και κάποια ρύθμιση για τα ασφαλιστικά χρέη, να μας πείτε, δηλαδή αν θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση τύπου 100 δόσεων. Όχι, δεν προβλέπετε κάτι άλλο. Πάω κατευθείαν στο δεύτερο ερώτημα. Ό,τι ανακοινώθηκε με τα σημερινά δεδομένα που έχουμε. Στο δεύτερο ερώτημά σας, ξέρετε, μου αυξάνεται το λογαριασμό. Θα θέλαμε και εμείς, βλέπετε ότι ακόμα και το μέτρο αυτό των ασφαλιστικών εισφορών ή της φοράς αλληλεγγύης το επεκτείναμε για το 2022. Παρακολουθούμε την πορεία της οικονομίας και ο σκοπός είναι καταρχήν αυτά τα μέτρα να τα μονιμοποιήσουμε. Πριν πάμε δηλαδή στην ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια, πρέπει να μονιμοποιήσουμε κάποια λίγα από τα μέτρα τα οποία δεν έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά. Ένα εξ αυτών είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Υπενθυμίζω ότι η μία μονάδα, η επιπλέον μία μονάδα, έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Οι 3 μονάδες είναι και για το 2022. Εδώ ο ακροατής μας λέει ότι εκτός από τη ΔΕΗ υπάρχει και το φυσικό αέριο, στο οποίο υπάρχουν πολύ μεγάλες αυξήσεις και επηρεάζει και αυτό, και αυτή η αύξηση αρκετές επιχειρήσεις. Και ρωτά αν θα κάνετε κάτι γι' αυτό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Από όσο γνωρίζω από τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει, σήμερα θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων στο πεδίο της ενέργειας από τον αρμόδιο υπουργό. Τώρα, 6 μήνες νωρίτερα η έξοδος από την αυστηρή εποπτεία, έγραφε η Real News την Κυριακή. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι αληθές, αν επιβεβαιώνεται δηλαδή την πληροφορία και τι σημαίνει το να βγούμε από την αυστηρή εποπτεία. Είναι, για να χρησιμοποιήσω ένα παλιό ανέκδοτο, είναι καλό αυτό για μας τώρα? Μπορώ να σας πω ότι ο στόχος που έχουμε θέσει είναι για έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας το 2022. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις μαζί τους που έχουν έναν χρονικό ορίζοντα μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Υπενθυμίζω ότι η συζήτηση αυτή, συγγνώμη θα πω ένα τεχνικό θέμα αλλά ουσιώδες, πρέπει να ενσωματωθεί και μια εκκρεμότητα που έχει αφήσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκταμείευση μίας δόσεως, που συναρτάται όμως με αξιολόγηση της χώρας, μίας δόσεως από τη διακράτηση των ελληνικών ομολόγων από το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Άρα αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί στη συζήτηση, να συνεκτιμηθεί και να αξιολογηθεί. Ο στόχος είναι να βγούμε από την ενισχυμένη υποπτία το 2022. Και αν θέλετε, μπορώ να σας προσθέσω αυτό που θα πω και σε λίγο και θα το θεωρώ κομβικό, για να έχετε μια συνολική εικόνα της στρατηγικής μας. Οι 6 βασικοί στόχοι που έχουμε θέσει στο οικονομικό επιτελείο είναι η επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης από φέτος, και φαίνεται ότι είναι απολύτως εφικτό, η βελτίωση της σύνθεσης του πλούτου, του ΑΕΠ, κυρίως με σημαντική αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, από πότε, και αυτό από φέτος, ήδη τα στοιχεία του δευτέρου τριμήνου το επιβεβαιώνουν, η έξοδος της χώρας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας το 2022, η επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, δηλαδή κόκκινων δανείων, στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, εντός του 2022. Είδατε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσα ότι το ποσοστό αυτό έχει φτάσει στα χαμηλότερα ύψη που είχε φτάσει ποτέ. 5ος στόχος, η επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023. Πιθανότατα θα έχουμε ωριακά πρωτογενή ελλείμματα και του χρόνου, συμφωνημένα με τους θεσμούς, αλλά δημοσιονομική προσαρμογή εξαιτίας ανάπτυξης. Και τέλος,
η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το 2023. Η προχθεσινή ανακοίνωση ενός οίκου αξιολόγησης επιβεβαιώνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Και... άρα είναι 6 απολύτως εφικτοί μεσομακροπρόθεσμοι οικονομικοί στόχοι. Και 7ο στόχος να πάτε σε εκλογές το 2022, να μοιράσετε άλλα 3 δις το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ και να πάμε στις κάλπες. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αν ήταν αυτός ο σκοπός, θα πηγαίναμε να ανακοινώσουμε όχι 3 δις, κάποια ακόμα δις από τις προτάσεις που έχουμε ακούσει. Και μεταφέρετε εσείς τον διάλογο που έχουμε. Άρα θα μπορούσε να ήταν το πακέτο ακόμα υψηλότερο, αλλά δεν θα ήταν ρεαλιστικό. 35 δις, λέει ο κύριος Τσίπρας, σας άφησε. Περιθώρια είχατε λοιπόν. Ξέρετε, να μην μπερδεύουμε τα δημοσιονομικά με τα ταμιακά. Και για να αντιληφθείτε σε ποια κατάσταση είμαστε, η χώρα έχει ουσιαστικά αξιοποιήσει μέχρι τώρα, θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, ένα σημαντικό πακέτο ύψους 42,7 δισεκατομμυρίων ευρώ πλέον. Για την περίοδο 2022 για να ενισχύσει την οικοκυριακή και επιχειρήσεις. Αυτό συνεπώς που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα μας πήγαινε κατευθείαν στα βράχια εάν η χώρα δεν είχε αξιοπιστία προκειμένου να βγει στις αγορές και να δανειστεί με εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού. Έχουμε συνεπώς σήμερα περισσότερα ταμιακά διαθέσιμα από ό,τι είχαμε στην αρχή της κρίσης και αυτό είναι σημαντικό βλέποντας με διορατικότητα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική, την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.